Παναγιώτης Κάτσαρης. Κάτσαρης Παναγιώτης. Μέλος αντιφασιστικής κίνησης. Σήμερα για το φεστιβάλ που έχει διπλό χαρακτήρα, και αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό. Στην Καλαμάτα επιμένουμε, παρά τα τερτύπια του καιρού, στο τέταρτο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό φεστιβάλ, που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί οι μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες κατά την άποψή μας τρέφουν το φασισμό, συνεχίζονται και εντείνονται, οδηγούν στην εξαθλίωση μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και το τεράστιο πρόβλημα των προσφύγων, με τα φαινόμενα ρατσισμού που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις, άνθρωποι κατατρεγμένοι που θαλασσοπνίγονται για να ξεφύγουν από τους πολέμους, που βλέπουμε παιδάκια να ξεβράζονται στις ακτές της χώρας μας καθημερινά σχεδόν. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί όλος ο ελληνικός λαός και για το δράμα των προσφύγων, αλλά και για το φαινόμενο του φασισμού, το οποίο δυστυχώς εποάζεται ακόμα και σήμερα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να ανατραπούν, οι πολιτικές που θρέφουν τον φασισμό και τον ναζισμό, και πρέπει και να βρεθεί μια άμεση λύση για το θέμα των προσφύγων και των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες υποδαβλίζονται από τους πολέμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και πρόσφατα και της Ρωσίας, στις χώρες από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατατρεγμένοι, είναι άνθρωποι που τρέχουν για να ξεφύγουν για τη ζωή τους και να επιβιώσουν τα παιδιά τους, και να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χτυπάνε την πόρτα μας για βοήθεια. Επίσης, τέλος, πρέπει να κάνουμε μια έκκληση σε όλο τον ελληνικό λαό να κλείσει τα αυτιά του στα κελέσματα του φασισμού, που του δείχνουν την πόρτα της μισαλλοδοξίας, ότι ο διπλανός του είναι ο φταίχτης για τα δεινά που περνάει, και να δει τον πραγματικό ένοχο, που είναι το σύστημα αυτό που μας εξαθλιώνει, μας καταπιέζει, μας οδηγεί στη πλήρη εξαθλίωση. Δυστυχώς, λόγω του καιρού, αναγκαστήκαμε να συντήξουμε τις εκδηλώσεις σε μία μέρα. Έχουμε λοιπόν καταρχάς την συζήτηση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα για τον φασισμό και για την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου συμμετέχουν και μεταξύ άλλων και συμμετέχει και ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, μέλος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να υποδηλώσουμε και να τονίσουμε το χαρακτήρα τον εγκληματικό και τον ναζιστικό αυτής της οργάνωσης, και να αποδείξουμε επί της ουσίας τι ρόλο παίζει στην ελληνική κοινωνία αυτή η οργάνωση, και φυσικά θα ακολουθήσουν συναυλίες με ροκ συγκροτήματα και στο τέλος το Σπύρο Γραμμένο, για να κλείσει το φεστιβάλ. Ελπίζουμε τις επόμενες χρονιές ο καιρός να μας κάνει το χατήρι και να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα διήμερο φεστιβάλ όπως του αξίζει και όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας. Ευχαριστούμε. Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων Ψαράδων στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Το κουβάρι επιτέλους αρχίζει να ξετυλίγεται και το αποδεικτικό υλικό, τόσο οι μαρτυρικές καταθέσεις όσο και τα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό, αποκαλύπτουν ότι η κατηγορία για την εγκληματική οργάνωση όχι μόνο δεν είναι αβάσιμη, αλλά στοιχειοθετείται και αποδεικνύεται απόλυτα. Η δίκη συνεχίζεται κάτω από συνθήκες που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Εξακολουθεί να γίνεται περιθωριοποιημένη στον Κορυδαλό και δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στην αίθουσα του εφετείου Αθηνών, ενώ διεξάγεται χωρίς φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών και χωρίς τη δυνατότητα ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης, παρά το γεγονός ότι είναι μία δίκη πανελλαδικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Χρέος όλων μας είναι, χωρίς την παραβίαση κανενός υπερασπιστικού δικαιώματος των κατηγορουμένων και χωρίς παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, αυτή τη δίκη να τη φέρουμε από το περιθώριο στο προσκήνιο, να διασφαλίσουμε κυρίως τη δημοσιοποίηση όσων λέγονται και όσων ακούγονται κάθε μέρα στη δίκη, ώστε να μπορεί ο κόσμος να την παρακολουθεί, να ελέγχει την αξιοπιστία του κατηγορητηρίου, η οποία έχει αμφισβητηθεί από τους κατηγορουμένους που επιδιώκουν την ηρωοποίησή τους, αλλά και που είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε μορφή δημοσιότητας της δίκης, και αυτό πρέπει να οδηγήσει πολλούς σε πολλά συμπεράσματα, και να μπορούν και να κρίνονται και οι ασκούντες στη δικαστική εξουσία και όλοι μας για το κατά πόσον λειτουργούμε σωστά στη δίκη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η δίκη πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να μεταφερθεί από τον Κορυδαλό στο εφετείο Αθηνών,
και πρέπει να εξασφαλιστεί κάθε δυνατή δημοσιότητα άμεση, με την παρακολούθηση δηλαδή όσο το δυνατόν από περισσότερους θεατές απρόσκοπτα καθημερινά και η ανεμπόδιστη αναμετάδοσή της από τους λειτουργούς του τύπου. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει η δημοσιότητα της δίκης, γιατί το έχει αρνηθεί ας πούμε η ΕΔΡΑ? Όσον αφορά την τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση, η ΕΔΡΑ εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος για να επιτρέπει την μετάδοση αυτή απαιτεί τη συνένεση των κατηγορουμένων και του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει συνένεση αυτή και για τους κατηγορουμένους θα το ξαναπώ. Είναι αυτοί οι οποίοι καταγγέλουν τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν τους προβάλλουν και τους συκοφαντούν και είναι αυτοί οι οποίοι τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να τα πετάξουν έξω από τη δίκη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι παραπονούνται ότι η δημοσιότητα δεν τους συμπεριλαμβάνει και τώρα που ερχόμαστε εμείς και λέμε δημοσιότητα στη δίκη, είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν ραδιόφωνο και τηλεόραση και όχι μόνο αυτό. Έχουν διαμαρτυρηθεί δύο φορές συνήγοροι υπεράσπισης, προσέξτε, εναντίον των λειτουργών του τύπου, όχι επειδή διαστρεβλώνουν αυτά που λέγονται στη δίκη, αλλά επειδή τα αναπαράγουν αυτολεξί. Με λίγα λόγια δηλαδή, κατηγορείται ο τύπος, όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί βγάζει προς τα έξω την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό μιλάει μόνο του. Γιατί να μην το θέλουν.